Ο Κώστας Λεφάκης, όπως κάθε εβδομάδα, έκανε τις εβδομαδιαίες αστρολογικές του προβλέψεις. Μίλησε για το τι θα ζήσουν τα 12 ζώδια από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου έως την Κυριακή 29 Ιανουαρίου. Λίγες μέρες πριν την αλλαγή του μήνα. Τα σημάδια της εβδομάδας του Κώστα Λεφάκη Κριός αποφύγεται να δημιουργείτε υποχρεώσεις που αργότερα θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Πρέπει επίσης να είστε λογικοί και συντηρητικοί στο χειρισμό των οικονομικών σας. Φροντίστε να είστε βασικός στην αντιμετώπιση ξαφνικών γεγονότων που θα θέσουν αυτόν τον τομέα σε κίνδυνο. Υπερασπιστείτε τα επιτεύγματά σας. Υποστηρίξτε ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη περίοδο και επενδύστε σε αχώριστες σχέσεις για το μέλλον. Η επιστροφή του ουρανού στη σωστή πορεία στον Ταύρο ευνοεί τις οικονομικές αναζητήσεις και διευθετήσεις. Ταύρος, αν συνεχίσεις τη γνωστή τακτική, είναι σίγουρο ότι θα χάσεις είτε το τρένο σου είτε το κουράγιο σου. Αν γίνεις πιο αισιόδοξος και αντικειμενικός, θα παραδεχτείς ότι σιγά σιγά όλα βελτιώνονται, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. Αν κάνεις τον κόπο να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, σίγουρα θα κερδίσεις την αγάπη. Ο ουρανός επιστρέφει στη σωστή πορεία στο ζώδιό σας και ενισχύει τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας. Ορισμένες συνεργασίες χρειάζονται αναπροσαρμογή και ορισμένες ευθύνες αναζητούν έναν εκθέτη. Η κοινωνική σας ζωή γίνεται ενδιαφέρουσα και προκύπτουν νέες δραστηριότητες. Δείτε επίσης αστρολογικές προβλέψεις για το σημερινό Σάββατο 21 Ιανουαρίου. Δίδυμα, προσπαθήστε να ανακάμψετε ψυχολογικά και προσπαθήστε για ουσιαστική βελτίωση λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα χρειαστούν μήνες προσπάθειας. Ευτυχώς, οικονομικά κάτι γίνεται καλύτερο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Κάποιοι από εσάς χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε με την καλύτερη οργάνωση των καθημερινών σας δραστηριοτήτων. Αυτή την εβδομάδα θα πιεστείτε σε κάποια πρακτικά θέματα και σε κάποιες συνεργασίες σας. Βελτιώστε συναισθηματικά την επικοινωνία με το άτομο που σας απασχολεί. Καρκίνος, προβλήματα, διαφωνίες μπορεί υπάρχουν και στο εργασιακό σας περιβάλλον. Οπότε καλό θα ήταν να μην εμπλακείτε σε παρασκηνιακές ενέργειες ή σχόλια, μην παραμελήσετε επίσημα ή νομικά θέματα. Ωστόσο, επιμελήστε ότι εκφράζετε δημιουργικά αυτή τη στιγμή, που για εσάς είναι εποχή σποράς. Σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά την ανάγκη να αναθεωρήσετε τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει απέναντι σε ανεύθυνα άτομα του περιβάλλοντός σας. Αλλά αποφύγετε να παραπονιέστε όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά σας στη δουλειά ή στα οικονομικά. Λέων, συνειδητοποιήστε την ελευθερία σας και προσδιορίστε σωστά αυτό που αναζητάτε από τους ανθρώπους και τη ζωή πριν αποφασίσετε ότι τους έχετε βρει. Μη βιαστείτε να κάνετε συναισθηματικές επενδύσεις. Αποδεχτείτε τα αιτήματα των δικών σας ανθρώπων και μην πιέζετε καταστάσεις. Είναι εύκολο να παρεξηγήσετε τις προθέσεις σας αυτή την εβδομάδα. Επομένως, πρέπει να προσέχετε τι λέτε και τι κάνετε. Κάποιοι θα κλείσουν οριστικά ένα κεφάλαιο ταλαιπωρίας σχετικά με την αξία ενός άντρα ή μιας σχέσης. Τα οικονομικά σας είναι σταθερά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζεστε. Οι σχέσεις με το εξωτερικό ανακάμπτουν και ίσως σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας σύντομης μετακόμισης. Παρθένος, νιώθεις έντονη τη μοναξιά σου και την αδυναμία των άλλων να σε βοηθήσουν ακόμα και στα μικρά καθημερινά προβλήματα που μεγεθύνονται από την ένταση του ψυχολογικού. Μην παίρνετε αποφάσεις. Μην είστε σπασμωδικοί και ανυπόμονοι. Προσοχή στην υγεία σας. Αποφύγετε διαφωνίες και μην κάνετε σχόλια που θα παραμορφωθούν. Ψάξτε για άτομα που σας καταλαβαίνουν και μπορούν να τα πάνε καλά. Αναβάλλετε για μεταγενέστερες αποφάσεις για ρήξη με το επαγγελματικό σας περιβάλλον και αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως ορίζει ο νόμος τους. Οι αλλαγές στη συναισθηματική ζωή των ελεύθερων προβάλλονται έντονα ως πιθανότητα.
Ζυγός, πριν αρχίσετε να σκέφτεστε πολύ, φροντίστε πρακτικά ζητήματα όπως τα οικονομικά σας και οργανώστε καλά την επιχείρησή σας. Αυτή είναι η βάση για όλα τα άλλα. Και όλοι πλέον ξέρουμε ότι αυτό το άλλο είναι τα συναισθήματα, που θα σου χαρίσουν χαρές αλλά και ξαφνικές ταραχές. Αποφύγετε εντάσεις στην οικογένεια. Γίνετε διπλωμάτες σε σχέσεις που είναι στην κόψη του ξηραφιού και μην υποτιμάτε κάποιους δυνατούς αντιπάλους. Ως υποστήριξη και αν έχετε εξασφαλίσει από το σύστημα που υπηρετείτε επαγγελματικά, δίπλα σου μένουν σχεδόν μόνο ευχάριστοι και υπάκουοι, που δεν είναι πάντα σωστοί. Ξέρετε λοιπόν ότι δεν μπορείτε να περιμένετε ουσιαστική ψυχολογική βοήθεια από κανέναν και πρέπει να παραδεχτείτε ότι τη χρειάζεστε πολύ. Φροντίστε καλύτερα τις πρακτικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ενωθείτε με όσους είναι αποτελεσματικοί και μην αποφεύγετε κάποιες δυσκολίες που το αποτέλεσμα τους προβλέπετε ευεργετικό. Ό,τι είναι θέμα χρόνου να διευθετηθεί, χρειάζεται και τη δική σας έξυπνη συμμετοχή και συμπεριφορά. Τόξο της να είστε συνετοί στα οικονομικά. Φροντίστε την υγεία σας ή την υγεία κάποιου δικού σας. Αποφύγετε τις παρεξηγήσεις και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Στο μεταξύ, μην κλειστείτε στο σπίτι και επεκτείνετε την κοινωνική σας δραστηριότητα. Προκαλέστε το πεπρωμένο σας μέσα από θαραλέες πρωτοβουλίες. Η επιστροφή του ουρανού στη σωστή πορεία επιδρά θετικά στον ψυχισμό σας. Επαναφέρει στο προσκήνιο τα μεγάλα σχέδια και σας κάνει πιο αισιόδοξους σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν. Φροντίστε να μην αποσπάτε την προσοχή όταν χειρίζεστε μηχανές. Από τις πιο απλές και καθημερινές έως τις πιο σύνθετες και δύσκολες. Εγώ καιρός έχετε επηρεαστεί από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών και έχετε αλλάξει τακτική. Οι αλλαγές σας φράγησαν, έχετε επεξεργαστεί τις κατάλληλες λύσεις που υπάρχουν μέσα σας και θα βγουν θέλετε δεν θέλετε πολύ πιο γρήγορα από όμικρον με τόνο. Τι είχατε υπολογίσει? Να θυμάστε ότι κανείς δεν πέφτει σε παγίδες αν κατά βάθος δεν το αναζητήσει. Προνοήστε για το κοντινό σας οικονομικό μέλλον. Προστατέψτε την υγεία σας από περιττούς ιούς και περιπέτειες και διατηρήστε τη φόρμα σας. Αποφύγετε συναισθηματικές περιπέτειες, γνωρίζετε εκ των προτέρων και που δεν σας ταιριάζουν ή είναι αναπόφευκτο να καταλήξουν σε αδιέξοδο. Με την Αφροδίτη στο ζώδιο έχετε την ευκαιρία λύσετε τα αιώνια αισθηματικά σας θέματα ή να παραδεχτείτε ότι αρέσουν για ηρεμήσετε τόσο εσάς όσο και τους άλλους. Επιλογές όπως ο γάμος ή το διαζύγιο δεν πρέπει να σας τρομάζουν. Καμία σχέση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς αυτές τις λύσεις. Αποφύγετε τα δυσάρεστα ή ηχηρά άτομα που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την εικόνα τους ή το περιεχόμενο του πορτοφολιού τους. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας εκεί που δυσκολεύεστε να πάρετε αποφάσεις. Αλλά μην ρισκάρετε οτιδήποτε σχετίζεται με την πρακτική σας ασφάλεια. Ψάρι παρά την ένταση και το άγχος σας. Η υγεία σας είναι καλή και θα νιώσετε ακόμα καλύτερα όταν σταματήσετε να σκέφτεστε τα συναισθήματα σας που ομολογουμένως δεν είναι ικανοποιητικά. Καλό θα ήταν να βρεις τη δύναμη να μείνεις για λίγο εντελώς μόνος και στο περιθώριο όσων συμβαίνουν γύρω σου και δεν σε αφορούν. Θέστε νέους επαγγελματικούς στόχους. Ακολουθήστε πιο έξυπνες τακτικές στις επιδιώξεις σας. Όποιες και αν είναι αυτές και αν δείτε ότι δεν σας βγαίνει, τότε αλλάξτε ξανά τον τρόπο που προσπαθείτε να φέρετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οροσκοπός.gr. Τα σημάδια που νιώθουν ότι κανείς δεν τα καταλαβαίνει. Ο Σκορπιός είναι πιο παρεξηγημένο ζώδιο και το γνωρίζουν καλά αυτό γεγονός. Εξαιτίας αυτού, οι Σκορπιοί συχνά κλείνονται στον εαυτό τους. Ειδικά όταν περνούν δυσκολίες. Επειδή δεν πιστεύουν ότι κάποιος θα αραβωνιαζόταν ούτως ή άλλως. Γιατί λοιπόν να μπει στον κόπο να εξηγήσεις? Η παρεξήγηση είναι σχεδόν το μόνο που έχει γνωρίσει ποτέ ο Σκορπιός. Αλλά ο Σκορπιός πρέπει να θυμάται ότι ενώ δεν θα τον καταλάβουν απαραίτητα όλοι,
Υπάρχουν άνθρωποι που θα το καταλάβουν και πρέπει να αφαιθούν, ακόμα και αν αισθάνονται ευάλωτοι. Εγώ καιρό συχνά μπορεί παρεξηγηθούν από τους άλλους ως υπερβολικά πρακτικά και ψυχρά ζώδια μερικές φορές, ειδικά όταν προσπαθούν να δώσουν συμβουλές και είναι υποστηρικτικά με τη σειρά του. Αυτό κάνει τον εγώ καιρό να αισθάνεται άσχημα, επειδή είναι επίσης άγρια αφοσιωμένο σε αυτούς που αγαπά. Έτσι, όταν τους λένε ότι οι προθέσεις τους δεν ήταν ξεκάθαρες, δεν μπορούν παρά να αισθάνονται μόνοι και παρεξηγημένοι. Οι υδροχόοι πιστεύουν ότι είναι πολύ μοναδικοί για κάποιον που δεν μπορεί ποτέ να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με αυτούς. Με τα ιδιόμορφα ενδιαφέροντα και την ατομική τους αντίληψη, οι υδροχόοι συχνά νιώθουν ότι πρέπει να υπερασπίζονται συνεχώς τις επιλογές τους, τα χόμπι και βασικά οτιδήποτε άλλο αγαπούν.